Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν. Ο Θεός συγχώρησον το αμαρτωλό. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν. Ο Θεός συγχώρησον το αμαρτωλό. Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, περί αποταγής, λόγος πρώτος, δια την αποταγή του Ματθαίου βίου. Το από Θεού άρχεστε, είναι ορθόν και πρέπον, εφόσον απευθύνουμε προς τους υπηρέτας του Θεού. Αυτού λοιπόν του αγαθού και υπεραγάθου και παναγάθου Θεού και Βασιλέως μας, ο οποίος ετοίμησε όλα τα λογικά όντα και δημιούργησε με το δώρο του αυτεξουσίου, άλλοι είναι φίλοι του και άλλοι γνήσιοι δούλοι του, άλλοι είναι αχρίοι δούλοι του και άλλοι τελείως αποξενωμένοι από αυτόν. Υπάρχουν τέλος και αυτοί που είναι εχθροί του και τι είναι αδύνατοι και ανίσχυροι. Δεύτερον, φίλους κατεξοχήν του Θεού, ο ιερέ φίλε, εμείς οι αμόρφωτοι θεωρούμε τις νοερές και ασώματες δυνάμεις των αγγέλων. Γνησίους δούλους του Θεού, εκείνους που εξετέλεσαν και εκτελούν το Πανάγιο θέλημά του ακούραστα και χωρίς καμία παράληψη. Αχρίους δούλους ονομάζουμε εκείνους που αξιώθηκαν μεν να λάβουν το Άγιο Βάφτισμα, δεν εφύλαξαν όμως γνήσια τις προς τον Θεό υποσχέσεις τους. Ως ξένους και εχθρούς του Θεού θα εννοήσουμε αυτούς που είναι αβάφτιστοι ή δεν έχουν ορθή πίστη. Αντίπαλοι τέλος του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο απέκρουσαν και απέρριψαν από τη ζωή τους το θέλημα του Κυρίου, αλλά και πολεμούν με πάθος αυτούς που το τηρούν. Τρίτον, επειδή όμως για κάθε μία από τις κατηγορίες των ανθρώπων που αναφέραμε χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερος και ανάλογος προς την κάθε περίπτωση λόγος, για μας δε τους αμαθείς δεν είναι συμφέρον επί του παράντος να τα αναπτύξουμε όλα αυτά. Εμπρός λοιπόν, ας απλώσουμε με αδιάκριτο υπακοή το ανάξιο χέρι μας προς τους γνησίους δούλους του Θεού, οι οποίοι μας επίεσαν με την ευσέβειά τους και μας ευίεσαν με την εμπιστοσύνη τους, ώστε να υπακούσουμε την προσταγή τους. Και αφού δεχτούμε από τη δική του σοφία την πένα και την βυθίσομαι στο νοητό μελάνι που είναι η σκυθροπή και σύγχρονη χαροπή ταπεινοφροσύνη, ας την σύρουμε επάνω στις λίες και λευκές καρδιές τους, σαν σε χαρτί μάλλον, δε σε πλάκες πνευματικές, και αντιγράφοντας τα θεία λόγια ας υπούμε το εξής. Τέταρτον, ο Θεός είναι για όσους θέλουν η ζωή και η σωτηρία τους, όλων και των πιστών και των απίστων και των δικαίων και των αδίκων και των ευσεβών και των ασεβών και των απαθών και των εμπαθών και των μοναχών και των κοσμικών και των σοφών και των αγραμμάτων και των υγιών και των ασθενών και των νέων και των ηλικιωμένων. Είναι κάτι παρόμοιο με την ακτινοβολία του φωτός, με τη θέα του ηλίου και με την εναλλαγή των εποχών, τα οποία προσφέρονται εξίσου σε όλους τους ανθρώπους. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, διότι δεν υπάρχει προσωποληψία στον Θεό. Ρωμαίων Β, παράγραφος 11. Πέμπτον, άνθρωπος ασεβής είναι μία ύπαρξη λογική και θνητή, η οποία θεληματικά αποφεύγει την ζωή και των δημιουργών της, που υπάρχει αιώνια και τον θεωρεί ως ανύπαρκτο. Έκτον, παράνομος είναι αυτός που με την κακή του σκέψη διαστρέφει τον νόμο του Θεού και που νομίζει ότι πιστεύει ενώ έχει επιθυμίες και αντιλήψεις αντίθετες προς το Θεό. Έβδομο, χριστιανός είναι η απομίμηση του Χριστού όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο και στα λόγια και στα έργα και στη σκέψη. Πιστεύει δε ορθά και αλάνθαστα στην Αγία Τριάδα. Όγδον, θεοφιλής είναι εκείνος που απολαμβάνει όλα τα φυσικά και αναμάρτητα δώρα του Θεού, συγχρόνως όμως δεν αμελεί όσο μπορεί να επιτελεί το αγαθό. Ένατον, εγκρατής είναι αυτός που ζει μαζί στους πειρασμούς και τις παγίδες και τους θορύβους του κόσμου
και αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη να μιμηθεί τη ζωή εκείνων που είναι απειλαγμένοι από τους θορύβους του κόσμου. Δέκατον, μοναχός είναι τάξης και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό και ρυπαρό σώμα. Μοναχός είναι εκείνος που είναι αφοσιωμένος μόνο στις εντολές και στους λόγους του Θεού και εφαρμόζει σε κάθε χρόνο και τόπο και πράγμα. Μοναχός είναι μία συνεχής βία της ανθρωπίνης φύσεως και μία αδιάκοπη φυλακή των αισθήσεων. Μοναχός είναι εξαγνισμένο σώμα και καθαρό στόμα και φωτισμένος νους. Μοναχός είναι καταλυπημένη ψυχή που είναι απεισχολημένη με τη συνεχή μνήμη του Θεού και όταν είναι ξύπνια και όταν κοιμάται. 11. Αναχώρησης από τον κόσμο είναι το να μισήσεις με τη θέλησή σου πράγματα επένετα και να αρνηθείς τη φύση για να επιτύχεις τα υπερφύσιν. 12. Όλοι όσοι εγκατέλειψαν πρόθυμα τα βιωτικά το έπραξαν αναμφιβόλως ή για την μέλουσα βασιλεία ή για τα πολλά αμαρτήματά τους ή για την αγάπη του Θεού. Εάν κανείς από τους τρεις αυτούς σκοπούς δεν τους παρεκκίνησε, τότε η αναχώρησή τους είναι παράλογος. Παρόλα αυτά, ο καλός μας αγωνοθέτης περιμένει να ειδεί ποιο θα είναι το τέρμα του δρόμου. Όποιος εξήλθε από τον κόσμο για να σκορπίσει το φορτίο των αμαρτιών του, ας μιμείται εκείνους που κάθονται εμπρός τους τάφους έξω από την πόλη, όπως οι αδελφές του Λαζάρου Μάρθα και Μαρία, και ας μη σταματήσει τα θερμά και πύρνα δάκρυα και τους άφωνους ολολιγμούς της καρδίας του, ώσπου να ειδεί και αυτός τον Ιησού ότι ήρθε και απεκύλησε το λίθο της πορώσεως από την καρδιά του και ελευθέρωσε τον νου μας σαν άλλο Λάζαρο και τα δεσμά των αμαρτιών και διέταξε τους υπηρέτες του, τους αγγέλους, λύσατε τον από τα πάθη και αφήστε τον να πορευθεί προς τη μακαρία απάθεια. Εάν δεν πράξει έτσι, τότε δεν εκέρδισε τίποτε με την αναχώρησή του από τον κόσμο. 14. Όσοι θέλουμε να φύγουμε από την Αίγυπτο για να ελευθερωθούμε από την τυραννία του Φαραώ, έχουμε οπωσδήποτε και εμείς ανάγκη ενός Μωυσέως, ο οποίος θα είναι μεσίτης μας προς τον Θεό και οδηγός μας προς τον Θεό μετά τον Θεό. Αυτός θα ίσταται μεταξύ της πράξεως και της θεωρίας και θα υψώνει προς χάρις μας τα χέρια του προς τον Θεό. Έτσι, καθοδηγούμενοι από Αυτόν, θα επιτύχουμε να διαβούμε τη θάλασσα των αμαρτημάτων και θα κατατροπώσουμε τον αμαλίκ των παθών. Εκείνοι δε που εστηρίχθηκαν στις δικές τους δυνάμεις και ενόμιζαν πως δεν έχουν ανάγκη από κανένα οδηγό, οπωσδήποτε απατήθηκαν. 15. Εκείνοι που εξήλθαν από την Αίγυπτον είχαν ως οδηγό τον Μωυσή και αυτοί που έφυγαν από τα Σόδωμα άγγελο, και οι μεν πρώτοι ομοιάζουν προς εκείνους που θεραπεύουν τα πάθη της ψυχής με τη φροντίδα και τις οδηγίες ανθρώπου ιατρού, αυτοί είναι όσοι εξέρχονται από την Αίγυπτο. Οι δεύτεροι ομοιάζουν προς τους εκείνους που επιθυμούν να καθαριστούν από τα ακάθαρτα και άθλια πάθη της σαρκός. Γι' αυτό και χρειάζονται άγγελο ιατρό, δηλαδή εισάγγελο άνθρωπο, θα έλεγα, για να τους βοηθήσει. Διότι στην προχωρημένη σύψη των πραγμάτων, των τραυμάτων, χρειαζόμεθα πολύ έμπειρο ιατρό. 16. Βία πράγματι και συνεχείς οδύνες πρέπει να έχουν όσοι επιχειρούν να ανέβουν στον ουρανό με το σώμα τους και μάλιστα στις αρχές της μοναχικής ζωής, μέχρι ότου οι φιλίδωνες τάσεις και η σκληρότης της καρδίας μετατραπούν με τη βοήθεια, με τη βαθιά λύπη και το πένθος σε αγάπη προς τον Θεό και σε αγνότητα. 17. Μόχθος, πραγματικός μόχθος και πολύ και αφανής πικρία μας περιμένουν και ιδίως τους αμελείς.
έως ότου κατορθώσομαι τον λέμαργο και φιλομάκελον κόσμον, δηλαδή τον νουν μας, να τον κάνουμε φίλον της προσοχής και της καθαρότητος με τη βοήθεια της απλότητος, της πολλής αοργησίας και της επιμελίας. Όμως ας έχουμε θάρρος εμείς οι εμπαθείς και αδύνατοι και με πίστη αδίσταχτη ας παρουσιάσουμε με το δεξιό μας χέρι και ας εξομολογηθούμε στον Χριστό την ασθένεια και την αδυναμία της ψυχής μας. Έτσι θα λάβουμε οπωσδήποτε τη βοήθειά του και μάλιστα περισσότερο από όσο το αξίζουμε. Αρκεί μόνο να βυθίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο βυθό της ταπεινοφροσύνης. 18. Ας γνωρίζουν καλά όλοι όσοι αρχίζουν το σκληρό και πιεστικό αλλά και ελαφρώς συγχρόνος αγώνα ότι ήλθαν να πηδήσουν σαν μέσα στο πυρ των πειρασμών και των θλίψεων, εφόσον εξεκίνησαν με την διάθεση να κατοικήσει μέσα τους το άειλο θεϊκό πυρ. Γι' αυτό προηγουμένως πρέπει να εξετάζει καλά καθένας τον εαυτό του και έπειτα να πλησιάζει για να γευθεί τον άρτο με τα πικρά χόρτα και να πιει το γεμάτο δάκρυα ποτήρι της μοναχικής ζωής. Μην τυχόν η επιπόλαια κατάταξή του στο στράτευμα των μοναχών γίνει αιτία της καταδίκης του. 19. Εφόσον και όλοι όσοι ευαπτίστηκαν δεν θα σωθούν, δεν χρειάζεται να εξηγηθώ με περισσότερα λόγια. Όλα πρέπει να τα απαρνηθούν, όλα να τα καταφρονήσουν, όλα να τα περιγελάσουν, όλα να τα αποτινάξουν όσοι προσέρχονται στη μοναχική πολιτεία για να βάλουν έτσι στερεό θεμέλιο. 20. Καλό τρίδομο και τρίστυλο θεμέλιο είναι η ακακία, η νηστεία και η σοφροσύνη. Όλοι εν Χριστώ νήπιοι από αυτά ας αρχίζουν παίρνοντας παράδειγμα τα νήπια. Διότι αυτά δεν έχουν καμία κακία και πονηρία, ούτε επιθυμία και κοιλία χόρταγη, ούτε σάρκα που φλογίζεται και αποθυριώνεται. Όσο όμως προχωρούν στην αύξηση της τροφής, τους παρουσιάζεται όπως φαίνεται και η πύρωση της σαρκός. 21. Είναι πραγματικά βδελικτό και επικίνδυνο να αποχαυνοθεί ο παλαιστής μόλις αρχίσει η πάλη. Έτσι δείχνει σε όλους ότι εύκολα θα τον σφάξει ο εχθρός. 22. Είναι οπωσδήποτε ωφέλιμο το αποφασιστικό και ορμητικό ξεκίνημα και για αργότερα όταν τυχόν παρουσιαστεί αμέλεια και αδράνεια, διότι την ψυχή που άρχισε με ανδρεία τον αγώνα και έπειτα τον εχαλάρωσε την κεντά σαν κεντρή ανάμνηση του πρώτου ζήλου, πράγμα που πολλές φορές αναπτέρωσε και έσωσε αρκετούς. Αυτοί έμοιασαν έτσι με αετούς που ανανεώθηκαν τα πεσμένα τους φτερά. 23. Όταν η ψυχή προδώσει τον εαυτό της και χάσει την μακαρία και πολυπόθητη θέρμη που είχε στην αρχή, ας ερευνήσει επιμελώς να εξακριβώσει από ποια αιτία εστερήθηκε και εναντίον αυτής της αιτίας σας αναλάβει όλο τον πόλεμο και το ζήλο της, διότι δεν υπάρχει άλλη θύρα από την οποία να επιστρέψει θέρμη παρά μόνο αυτή από την οποία έφυγε. 24. Αυτός που απαρνήθηκε τον κόσμο από το φόβο της κολάσεως είναι όμοιος με το θυμίαμα που ενώ καίεται στις αρχές αναδίδει ευωδία, στο τέλος όμως καπνίζει. Εκείνος που τον απαρνήθηκε με την ελπίδα του μελλοντικού μισθού καταντά μία μιλόπετρα που γυρίζει συνεχώς στο ίδιο μέρος. Όποιος όμως ανεχώρησε από τον κόσμο για την αγάπη του Θεού, ευθύς εξ αρχής έχει μέσα του φλόγα, η οποία αν τυχόν πέσει σε ξύλα ή σε δάσος, αυξάνει υπερβολικά και συνεχώς επεκτείνεται προς τα εμπρός. 25. Μερικοί κτίζουν πλίνθους πάνω στους λίθους. Άλλοι στερεώνουν στήλους πάνω στο χώμα. Και άλλοι, αφού ευάδισαν ο λίγο περισσότερο και ζεστάθηκαν τα νεύρα και κλειδώσεις τους, επροχώρησαν έπειτα γρηγορότερα. Όποιος έχει νουν ας εννοήσει τις συμβουλές, τις συμβολικές αυτές εικόνες. 26. Ας τρέξουμε πρόθυμα, συναισθανόμενοι ότι μας εκάλεσε ο Θεός και Βασιλεύς, μήπως και τα χρόνια της ζωής μας είναι λίγα, οπότε θα ευρεθούμε χωρίς καρπούς την ημέρα του θανάτου μας και θα πεθάνουμε από την πείνα. Ας ευαρεστήσουμε τον Κύριο όπως οι στρατιώτες στον Βασιλέα. Οπωσδήποτε μετά την επιστράτευση μας ζητείται η ακριβής εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας. 27. Ας φοβηθούμε τον Κύριο όπως τα θηρία, διότι εγνώρισα ανθρώπους που επήγαιναν να κλέψουν και το Θεό δεν τον εφοβήθησαν. Μόλις όμως άκουσαν
στο μέρος εκείνο τα γαυγίσματα των σκύλων αμέσως όπως το χώρισαν. Έτσι, αυτό που δεν επέτυχε ο φόβος του Θεού, το κατόρθωσε ο φόβος των θηρίων. 28. Ας αγαπήσουμε τον Κύριο όπως αγαπούμε και σεβόμεθα τους φίλους μας. Είδα πολλές φορές ανθρώπους που ελείπησαν τον Θεό και δεν ανησύχησαν καθόλου γι' αυτό. Όταν όμως συνέβη να πικραίνουν αγαπητά τους πρόσωπα, έστω και για κάτι μικρό, έκαναν το παν, εχρησιμοποίησαν κάθε τέχνασμα, εσκέφτησαν κάθε τρόπο, υπευλήθησαν σε κάθε θλίψη, ομολόγησαν το σφάλμα τους και παρεκάλεσαν είτε αυτοπροσώπως, είτε με φίλους, είτε με δώρα, προκειμένου να αποκαταστήσουν την πρώτη αγάπη τους. 29. Οπωσδήποτε στην αρχή της μοναχικής μας ζωής, με κόπο και πικρία, εργαζόμεθα τις αιρετές. Έπειτα όμως, όταν προχωρήσουμε, δεν θα αισθανόμεθα καθόλου λύπη ή ολίγη στην άσκησή τους. Όταν δε τέλος αφανιστεί το θνητό μας φρόνημα και κυριαρχεί στην ψυχή μας η προθυμία, τότε πλέον θα τις εργαζόμεθα με όλη μας τη χαρά και τον ζήλο και τον πόθο και τη θεϊκή φλόγα. 30. Όσο είναι αξιέπαινοι αυτοί που ευθύς εξ αρχής με χαρά και προθυμία καλλιεργούν τις αρετές και εκτελούν τις εντολές, τόσο ελεηνοί είναι εκείνοι που εχρόνησαν στην άσκηση και όμως με κόπο ακόμη τις εξασκούν, εάν βέβαια τις εξασκούν. 31. Ας μην αποστρεφόμεθα ούτε να κατακρίνουμε τα περιστασιακά σαποταγάς, διότι εγνώρισα ανθρώπους λιποτάκτες οι οποίοι χωρίς να το θέλουν συναντήθηκαν με τον βασιλέα που είχε βγει έξω και από τη στιγμή εκείνη έγιναν δορυφόροι του, τον ακολούθησαν στο παράτι και δείπνησαν μαζί του. 32. Είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό, καθώς πάλι και το αντίθετο. 33. Είδα τον άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο γιατρός με την φιλοφροσύνη του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερική εκούσια. 34. Κανείς ας μην θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήστο των αμαρτιών του, και ας μην νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβείται να στερηθεί τις ειδονές του κόσμου. Φοβείται να μην στερηθεί τις ειδονές του κόσμου. Όλα όσα λέγει είναι προφάσιν αμαρτίες. Ψαλμός Ρημί 4. Διότι εκεί ακριβώς που υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερα θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. 35. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του και να τον υπηρετήσουμε και να πολεμούμε στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε ούτε θα προφασιζόμεθα τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλεύων και Κύριος των Κυρίων και Θεός των Θεών στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από κνηρία και ραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι εμπρός στο μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. 36. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές και σιδερίνες αλυσίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία. Όμως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. 37. Ο άγαμος που ευρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου ομοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο δεν εμποδίζεται, ενώ αυτός που ήλθε σε γάμο ομοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. 38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ερώτησαν: πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή? Και τους απήντησα: όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε. Κανένα να μην περιγελάτε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε, κανένα να μην μισήσετε, να μην παραλείπετε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς, κανένα να μην σκανδαλίσετε, σε κανένα ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε, αρκεστείτε στην ειδική σας γυναίκα. Λουκά Γάμα 14. Εάν ζείτε έτσι, ου μακράν έστε της βασιλείας των ουρανών. Μάρκο Γιωταβίτα 34. 39. Ας τρέξουμε με χαρά και φόβο τον καλόν αγώνα χωρίς να φοβηθούμε τους εχθρούς μας, διότι αυτοί
παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, έστω και αν εμείς δεν τους βλέπουμε. Και όταν ειδούν την όψη μας, της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται δρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήφθηκαν οι δόλοι ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμεί εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. 40. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίων 4:4. Όλοι οι δούλοι του Θεού, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου, χαίρεται ακόμη αφού σκεφτείτε ότι αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι είναι πολλές φορές ο Θεός, βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής με την επιθυμία να τους στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο την δυσκολία, ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την εγνώριζαν, κανείς δεν θα απεφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους κόπους της νεότητάς σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρα όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι, ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι, άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχτεί τους εχθρούς του δαίμονος που του λέγουν: μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση, για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις. Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ιδανικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να επιτύχει ώστε η αρχή του μοναχικού μας σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία. Οπότε και το τέλος του αγώνας θα είναι παρόμοιο και ανάλογο από την αρχή του. 46. Περισσότερο από όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά τον Χριστό, πρέπει να εξετάσουν για να πράξουν το εξής: να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και με την επίγνωση του εαυτού τους τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα που θα τους ταιριάζουν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι λέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις. Κάθε ένας σας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως σας κάνει την επιλογή. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή: στον ηρωικό ερημητισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο, και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μη εκκλίνεις, λέγει ο Εκκλησιαστής, ή στα δεξιά ή στα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύτητη, παροιμίων Δέλτα 27, διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή, όπως λέγει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακηδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να το σηκώσει. Εκκλησιαστής Δέλτα, παράγραφος 10. Όπου όμως ευρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν ένωμα, εκεί εν μέσω αυτών ή μη εν μέσω αυτών, είπε ο Κύριος Ματθαίου Γιωταΐτα 20:48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος με την πρώτη θέρμη θα την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάψει μέχρι τη στιγμή του θανάτου να προσθέτει κάθε μέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόροθο και προθυμία στην προθυμία, βαθμής πρώτη. Σύ που ανέβηκε σε αυτήν, μη στραφείς εις τα οπίσω.